Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Αφήνουμε το ξενοδοχείο στο Ουλουβάτου και κατευθυνόμαστε στο Ουμπούντ. Θα πάμε στο ορεινό Μπαλί. Να πάρουμε και λίγο δροσιά, γιατί άρχισε να κάνει αρκετή ζέστη εδώ κάτω. Λοιπόν, είμαστε σε ετοιμότητα. Φύγαμε. Τα λέμε μετά. Μετά το Γολγοθά που περάσαμε, φτάσαμε επιτέλους στο ξενοδοχείο, στο Ουμπούντ. Είναι λίγο πιο ψηλά από το κέντρο του Ουμπούντ. Δεν είναι έτοιμο το δωμάτιο ακόμα, θα περιμένουμε λίγο μέχρι να ετοιμαστεί. Είναι πολύ όμορφο εδώ πέρα, μπορώ να πω, θα το δείξω σε ένα λεπτάκι. Επίσης μας σταμάτησαν και οι μπάτσες στο δρόμο, η τοπική αστυνομία. Και επειδή λέει δεν είχαμε το International License, το διεθνές δίπλωμα οδήγησης, ήθελε να μας κόψει κλίση, να μας κόψει εντός εισαγωγικών βέβαια, 200.000 ρούπια. Αλλά εν τέλει το παζαρέψαμε, το ρίξαμε στα 100.000 και τα βάλαμε στην τσέπη. Και τα έβαλε κατευθείαν, τα άρπαξε και τα έβαλε μέσα στην τσέπη. Thank you very much, thank you. Έχουμε και το παιδί εδώ μας σερβίρει καφεδάκι. Ωραία εδώ, κούπα, τι κλέψε. Αυτό είναι το μέρος, πιστεύω ότι αυτό εκεί που βλέπουμε στο background, για δείξε. Εδώ. Πιστεύουμε θα είναι το δωμάτιό μας, δεν ξέρουμε ακόμα. Βασιλικό δωμάτιο, ναι. Έτσι. Κότατζ λέει, γιατί έχω νομίζει κανένα κοτέτζ να μας βάλουν, αλλά... Έχει εκεί κότες, ακούς τις ναι. Κότες. Γι' αυτό λέγεται κότατζ, ναι, είναι αυτό λέγεται. Έτσι, μπράβο. Έχω την εντύπωση ότι είναι το μοναδικό δωμάτιο σε όλο το ξενοδοχείο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μπάνιο. Πώς είναι λίγο μεγάλο. Δεν μπορώ να μικραίνει. Α, δεν μικραίνει. Ωραία. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα με το δωμάτιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάνα μυρμηγκάκι θα είναι, μωρή, κι εσύ. Και τι κάνει ο σκόρος. Ο σκόρος τρώει το ξηρό, αλλά άμα ανέβει πάνω σου, βγάζει σπυράκια. Oh. Ακυρώσαμε την κράτηση που είχαμε στο πρώτο ξενοδοχείο εδώ στο Μπούτ που κλείσαμε και βρήκαμε μπαμπαμ ένα άλλο, το οποίο είναι λίγο πιο κεντρικά. Εντάξει, δεν έχει πισίνα και τα λοιπά. Δεν μας πολύ πειράζει. 5 μέρες είναι έτσι κι αλλιώς. Θα προσπαθήσουμε να τις... να περάσουμε. Αυτό είναι το δωμάτιο. Και πληρώσαμε, νομίζω, στο ίντερνετ έβγαινε λίγο πιο ακριβά, εφόσον ήρθαμε εδώ απευθείας και μιλήσαμε με τον άνθρωπο. Μας έκανε και καλύτερη τιμή. Λοιπόν. Δεν έχει ψυγείο. Δεν έχει ψυγείο. Έχει ερκοντήσει βέβαια. Αυτός είμαι εγώ και αυτή είναι η Μαρία. Τι είναι φως. Πώς έχει εδώ ψυγείο. Αυτό τι είναι. Ντουλάπι. Πώς πού είναι. Και αυτό είναι το μπάνιο. Τι κάνεις εκεί, ψάχνεις το φως. Τι είναι αυτό, αυτό. Δεν έχει φως. Πάμε να κάνουμε ένα ντουζάκι, να χαλαρώσουμε λίγο και πάμε να φάμε κάτι γιατί πεινάσαμε. Φιλάκια. You've been, you've been, you've been, I've never been, I've never been.
Γκάγκα λέει μέσα στη μούρη θα μου το βάλεις. Λοιπόν, πεινάσαμε πάρα πολύ. Μετά από όλο αυτό που περάσαμε, την ακύρωση που κάναμε από την Booking και τα λοιπά για τους τερμίτες που είχε το κρεβάτι και δεν μπορούσε η Μαρία να κοιμηθεί στο κρεβάτι με τους τερμίτες. Έτσι μπορούσε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ και στην παραλία κοιμάμαι. Παντού δεν έχω θέμα. Στην άμμο κυλιέμαι, στις λάσπες και τα λοιπά. Λοιπόν, και βάλαμε στο ίντερνετ να δούμε, έχει μερικά ελληνικά μαγαζιά, γιατί μας έχει λείψει το σουβλάκι, αλήθεια είναι. Και βρήκαμε το νόστιμο Greek Grill. Με τρόμαξες. Έφερε το πράγμα εδώ στη φούντα μπροστά στη μύτη μου να πούμε την ώρα που έτρωγα και λέω τι έγινε, πτέθηκε καμιά γάτα. Κάνα από αυτά τα ρακούνια εδώ, πώς τα λένε, τις μαϊμούδες, τις περίεργες. Πώς είναι το κοτόπουλο, σουβλάκι? Το κοτόπουλο ήταν ζωντανό παλιά. Τώρα δεν είναι. Πώς πέφτει να το κάνεις? Το πήρα 5 ευρώ. Σκάλα, γύρος. Και εμείς. Anyway, σήμερα θα πάμε να δούμε το Monkey Forest, το οποίο βρίσκεται ακριβώς μέσα στο Ubud. Πάμε να γνωρίσουμε τις μαϊμούδες. Έχουμε μια αποστολή σήμερα βασικά. Πάμε να βρούμε το Γιώργο. Ποιο? Το Γιώργο. θα καταλάβει, αυτός που θα το δει θα το καταλάβει. Λοιπόν, και αν έχουμε, μπράβο, ναι. Και αν έχουμε και αρκετό χρόνο, θα πάμε το απόγευμα, μόλις δύσει ο ήλιος, στα χωράφια ρυζιού. Θα σας δείξουμε και από ψηλά πώς φαίνεται. Θα το δούμε και εμείς, γιατί από ψηλά και ούτε και εμείς ξέρουμε πώς φαίνεται. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τη μέρα, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα. Φύγαμε. Πρέπει να πληρώσουμε εισιτήριο, το οποίο μας είπανε ότι please keep your entrance ticket for free parking. Α. Πρέπει να είναι 80.000 νομίζω το άτομο. Πόσο είναι 80.000, τα μισά, δηλαδή 5 ευρώ το άτομο για να πάμε να απολαύσουμε τις μαϊμούδες. 100.000 or 20. Πάμε να κάνουμε, να ακυρώσουμε το εισιτήριο. Κάτι είπε αυτός για μια πουτάνα. Hello. Το πιο σημαντικό, thank you very much, το πιο σημαντικό είναι να μην ταΐσεις τις μαϊμούδες. Βασικά όπως και στους ανθρώπους, αν τους ταΐσεις γίνονται βάρος. Λοιπόν, να μην τις κοιτάς τα μάτια ποτέ, και ό,τι πολύτιμο έχεις πάνω σου να το διπλοτσεκάρεις ότι είναι ασφαλές εκείνο το σημείο που είναι, γιατί μπορεί να ανέβει πάνω σου, να ανοίξει φερμουάρ και να αρπάξει κάτι μέσα από την τσάντα. Κάτι το οποίο κανένας δεν θέλει, έτσι δεν είναι? Γιώργο, εσύ? Γιώργο. Ελπίζω μου να πάρει τη φούντα. Δεν είχαμε τύχη, δεν ήταν ο Γιώργος. Θα ψάξουμε παρακάτω, θα τον βρούμε. Θα εξηγήσω μετά γιατί λέμε για τον Γιώργο. Βέβαια δεν θα πούμε ποιος Γιώργος είναι, αλλά... Άμα το δει αυτός θα καταλάβει. Θα καταλάβει, ναι, είναι ο Homo erectus, έτσι όπως λέμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζει, είναι πανέμορφα, δες εδώ. Ποιο μου έλεγε στα ραντούλα? Εκεί πέρα μέσα στο δέντρο μπήκε. Με μεγάλη τόση. Τι κεφάλι είχε? Μαύρο. Μαύρο κεφάλι, ήταν από την Αφρική τα ραντούλα. Ήτανε... Oh, είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχει το πολύ φυσικό τοπίο. Μου θυμίζει ζούγκλα, γιατί είμαστε στη ζούγκλα.
Πάντως έχει παντού προσωπικό που κοιτάει τις μαϊμούδες και τους ανθρώπους σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Από όσο διάβασα, οι μαϊμούδες είναι όλες στηρωμένες, είναι όλες αποπαρασιτωμένες και δεν υπάρχει φόβος, ακόμα και να σε δαγκώσει παράδειγμα, θα σου προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν θα έχεις κάποιο θέμα για μόλυνση. Τουλάχιστον δεν έχει συμβεί κάποιο τέτοιο περιστατικό μέχρι στιγμής. Γιώργο, Γιώργο, πού είσαι? Ο Γιώργος έχει κρυφτεί, δεν θα τον βρούμε σήμερα, πιστεύω. Γιώργο, Γιώργο, ούτε αυτός είναι ο Γιώργος. Ισορροπία δες που έχεις. Δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Βάμε με κατουρίσεις. Αυτός είναι ο φίλος μας ο Νέλσον, που εμένως είναι τυφλός. Είναι από τους πιο παλιούς που υπάρχουν εδώ μέσα, τους πιθήκους. Προσπάθησαν να το κάνουν χειρουργείο πολλές φορές, αλλά δεν πέτυχαν. Και αυτό τον έχουν εδώ μέσα για να το προστατεύουν. Λοιπόν, μάλλον ήρθε σιγά σιγά η ώρα να αποχαιρετήσουμε το βασίλειο των μαϊμούδων. Η Μαρία της άρεσε πάρα πολύ, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το μέρος. Γιατί βρίσκει τα ζώα αυτά στο φυσικό τους περιβάλλον. Ναι. Και βλέπεις τις αντιδράσεις τους. Οι αντιδράσεις τους είναι τελείως φυσικές, ναι. Δεν είναι κλεισμένα μέσα σε ένα κλουβί. Θα το βλέπεις όλη μέρα να κάθεται. Ενώ εδώ τριγυρνάνε, όπως παίζουνε, δαγκώνουνε, χτυπάνε. Έχει απ' όλα εδώ μενού. Εντάξει, η Μαρία ψιλοφοβάται, η αλήθεια είναι, Μαρία. Φοβάμαι λίγο, είναι η αλήθεια. Ναι. Είναι τα τερατάκια, είναι λίγο επιθετικά. Είναι λίγο τερατάκια, εντάξει, σε λίγο η βόλτα μας τελειώνει. Θα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι και μετά, μόλις απογευματιάσει, θα πάμε να δούμε... Waterfall. Όχι, δεν θα πάμε να δούμε το waterfall. Θα πάμε ρίζια. Να δούμε τα ρίζια. Θα πάμε να δούμε τις φυτείες ρυζιού που έχει εδώ στο Ubud. Μεγάλε, εσύ τι λες για όλα αυτά? Oh, κάτι είπε αυτός, δεν κατάλαβα. Στο Ράις Ταράσε. Λοιπόν, έχουμε έρθει στις φυτείες ρυζιού. Είναι πραγματικά ζούγκλα. Είναι πανέμορφα. Βλέπουμε εδώ μπανανόδεντρα, φοινικόδεντρα και πάρα πολύ ρύζι. Βράσε ρύζι που λέμε.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τα χωράφια ρυζιού. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Δυστυχώς χάσαμε την προπέλα από το drone, όπως είπα και πριν, και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βρούμε αντικαταστάτη για να μπορέσουμε να το πετάξουμε στο υπόλοιπο μας ταξίδι, το οποίο είναι Φιλιππίνες, Παλαουάν και μετά στο Ντουμπάι. Καλά, στο Ντουμπάι έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το πετάξουμε, απαγορεύεται. Αλλά τουλάχιστον στο Ελνίδο, στις Φιλιππίνες, στο Παλαουάν θα ήταν πάρα πολύ όμορφα να μπορούσαμε να πετάξουμε το drone. Να σας δείχναμε και από εκεί σκηνές από τον αέρα, πανοραμικές, θα ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ευτυχώς λίγες γρατσουνιές έχουμε μόνο. Η Μαρία χτύπησε στο πόδι. Και λίγο στο άλλο. Εγώ, όπως έδειξα προηγουμένως, χτύπησα στο χέρι γιατί πήγα να το πιάσω τον drone, να το πιάσω από το λαιμό, γιατί είχε πάρει φόρα και χτυπούσε δεξιά-αριστερά ανεξέλεκτα. Νόμιζε ότι πετούσε ακόμα δηλαδή και είχε πάρει φόρα. Ήταν τρομακτικό, η αλήθεια είναι. Γιατί αν κάνει κανένα μεγάλο γκέλ, τότε μπορεί να πάρει κανένα μάτι, κανένα αυτί, καμιά μύτη, να κόψει και να γίνει χαμός. Ευτυχώς είμαστε σόοι και βλαβείς. Μόνο με λίγες γρατσουνιές. Μόνο λίγες γρατσουνιές και χωρίς drone. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Ίσως μπορέσουμε να βρούμε καμιά προπέλα κάπου. Θα δούμε. Που να ταιριάζει τουλάχιστον. Αυτά από τις όμορφες φυτείες ρυζιού. Ναι. Του Ubud. Ναι. Επόμενος προορισμός θα είναι αύριο το πρωί. Θα πρέπει να ξυπνήσουμε αρκετά νωρίς για να πάμε στη Νούσα Πενίδα. Στο Νούσα Πενίδα, στη Νούσα Πενίδα, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, πώς λέγεται. Είναι η Νούσα Πενίδα. Όπως και να λέγεται, είναι ένα ωραίο μικρό νησάκι έξω από τον Μπαλί. Θα πάμε να πάρουμε το καραβάκι στις 7 ή 8 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Από ένα μυστικό σημείο που θα σας το δείξουμε. Και σε περίπτωση που έρθετε εδώ, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τα μαλλιοκέφαλά σας σε αυτούς που πουλάνε εισιτήρια, τέλος πάντων. Μπορείτε κατευθείαν να πάτε εκεί πέρα, να πάρετε το καραβάκι με 100.000 ρούπια πάνε και άλλα 100 έλα. Πού είσαι εδώ, είσαι. Νόμιζα έπεσες μέσα. Λοιπόν. Αυτό έμασε τώρα. Θα πάμε να δούμε λοιπόν την Νούσα Πενίδα αύριο. Φιλάκια, τα λέμε σε λίγο.